Μας ήρθε ένα έγγραφο από το Υπουργείο Υγείας σχετικά με το όριο υδραργύρου. Από το 2006 και για 3 χρόνια το όριο για την ανώτατη τιμή υδραργύρου ήταν 1,65. Ρώταγε λοιπόν το Υπουργείο τι μέτρα έχουν ληφθεί και τι πρέπει να γίνει με αυτό το όριο. Εμείς αναφέραμε όλα τα μέτρα που έχουμε πάρει τα έτη 2007, 2008, 2009, για παράδειγμα τα δίκτυα προς τα βόρεια, τη μεταφορά του νερού του Δελφινιού, τη επισκευή και λειτουργία των αφαλατώσεων για τους καλοκαιρινούς μήνες, τις γεωτρήσεις στο Γιουβάρι, τις βελτιώσεις στα δίκτυα της πόλης, τις αλλαγές όσον αφορά τον τρόπο διαχείρισης του νερού, το ότι ανεβάσαμε τη στάθμη των άντλησης των γεωτρήσεων, το ότι κλείνουμε τις γεωτρήσεις χειμώνα και άνοιξη της λεκάνης του Κορακάρι, γιατί μεταφέρουμε 1,5 εκατομμύριο κυβικά κάθε χρόνο από τα βόρεια, με αποτέλεσμα να μην υπεραντλείται η λεκάνη του Κορακάρι, τουλάχιστον από τη ΔΕΙΑΧ, και ότι όλα αυτά είχαν σαν αποτέλεσμα το μεν χειμώνα και άνοιξη οι τιμές υδραργύρου να είναι μηδέν, το καλοκαίρι οι τιμές υδραργύρου δεν ξεπερνούν σε καμία περίπτωση το πανελλαδικό όριο. Ζητήσαμε λοιπόν από το Υπουργείο, αφού το ενημερώσαμε για όλες τις δράσεις που έχουμε πραγματοποιήσει, να ισχύει και για τυχείο το πανελλαδικό όριο του 1 μικρογραμμαρίου ανά λίτρο για τον υδράργυρο, δηλώνοντας ότι αυτό ήταν πάγια πολιτική μας θέση και αυτό εφαρμόζαμε 3 χρόνια τώρα. Δεν θέλουμε παρεκκλήσεις, δεν θέλουμε αυξημένα όρια στοιχείο, δεν είμαστε πιο ανθεκτικοί από τους υπόλοιπους Έλληνες. Τελεία.